Έρημη πόλη για τρίτη στη σειρά ημέρα το Ηράκλειο. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα από την πλατεία Ελευθερίας. Το ίδιο άδειο είναι και οι πεζόδρομοι Δικαιοσύνης και Δεδάλου. Μουσική 15 Αυγούστου και την ώρα που το αστικό κέντρο έχει ερημώσει, γεμάτες ζωή είναι οι κοντινές παραλίες. Με καλή διάθεση από νωρίς το πρωί, οι Ηρακλειώτες φόρεσαν μαγιό και ξεκίνησαν για να απολαύσουν τη σημερινή αργία στη θάλασσα. Κουραζόμαστε, έχουμε άδεια από τη δουλειά. Αυτό, οικογενειακά και όμορφα. Παραλία. Παραλία, ηρεμία, χαλάρωση. Καλά να περάσετε, υγεία πάνω απ' όλα και όλα βολικά να έρθουν στη ζωή του καθενός. Τι κάνετε εσείς σήμερα, πώς επιλέξετε να περάσετε αυτή την αργία? Καλά, περνάμε εδώ ήσυχα, στην παραλία, ξεκουραζόμαστε. Εδώ με τα παιδιά να παίξουμε και λίγο. Θα μείνετε μέχρι το βράδυ? Θα μείνουμε μέχρι το απογευματάκι, ναι. Κάναμε γλυκά, θα κάνουμε μπριζόλα, θα κάνουμε αρνί από όλα και σοκολάτες. Ευχές για υγεία και ενότητα σε όλο τον κόσμο έστειλαν οι Λουόμενοι με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εύχομαι καλή Παναγία σε όλους, εύχομαι να έχουμε έναν ευλογημένο Αύγουστο, έναν ευλογημένο Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουν καλά η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές. Χρόνια πολλά σας ευχόμαστε και καλά να περνάτε και καλό καλοκαίρι ακόμα να έχετε. Από πού είστε? Είμαστε Ελληνίδες αλλά δεν μεγάλωσαμε στην Ελλάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλο τον κόσμο, να είναι καλά, υγιής και Παναγία για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και υγεία για όλο τον κόσμο. Εδώ μπανάκι με τα παιδιά, τα εγγόνια. Χρόνια πολλά για όλους σε όλους. Πολύ καλά περνάμε, ήρθαμε από Ηράκλειο. Εκτός από τους ντόπιους, αρκετοί ήταν και οι επισκέπτες που πέρασαν τη σημερινή ημέρα στις παραλίες του Ηρακλείου, καθώς βρίσκονται στο νησί μας για καλοκαιρινές διακοπές. Είμαστε 15 Αύγουστο για διακοπές. Είμαι Κύπρια. Η Κρήτη είναι ένα νησί που αγαπούμε ιδιαίτερα. Έχουμε πολλά κοινά, γενικά σαν λαός. Είσαστε όλοι ευγενέστατοι. Το φαγητό είναι υπέροχο. Και πραγματικά να ζήσει Κρήτη και η Κύπρος. I love Crete, like, really it's amazing place. Αγαπώ την Κρήτη. Για μένα είναι πραγματικά ένα απίστευτο μέρος. Είναι η πρώτη μου φορά στην Κρήτη. Γνωρίζω ότι σήμερα για τους Έλληνες είναι αργία. Όσοι πάντως διάλεξαν να περάσουν στην παραλία τη σημερινή γιορτή, στην πλειοψηφία τους ήταν οργανωμένοι με δικό τους εξοπλισμό, αφού όπως είναι φυσικό, τέτοια μέρα ελεύθερη ξαπλώστρα δεν υπήρχε ούτε για δείγμα.